Γεια σου Παρθενάκι μου και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Οκτώβρη του 2024. Καλό σου μήνα Παρθένε. Λοιπόν, σήμερα θα ρίξουμε με την Wake Me Up Tarot και με τον Sacred Travel... Με το Sacred Travel Oracle. Και πάμε να ξεκινήσουμε για να δούμε τι ταρό, τι μας λένε για σένα. Και πριν το κάνουμε αυτό, βασικά να σου πω ότι εγώ είμαι Παρθένε εδώ για σένα, μην ανησυχείς καθόλου. Μαζί θα το ξεπεράσουμε. Εδώ θα είμαστε και τον άλλο μήνα και θα βλέπουμε άλλες ενέργειες. Και βασικά για την ακρίβεια, στο τέλος Οκτωβρίου να ξέρεις, που να ξέρεις βασικά τι χαμούλης θα γίνει. Λοιπόν, Παρθένε, βλέπω ότι στην αρχή του μήνα μου εμφανίζεσαι έτσι σε μία έλλειψη. Μου εμφανίζεσαι σαν να νιώθεις ότι είσαι ο τελευταίος ή η τελευταία των Μοϊκανών. Μου εμφανίζεσαι σε πολύ άβολη για σένα κατάσταση. Σαν να μην νιώθεις ότι έχεις σταθερότητα, σαν να νιώθεις ότι δεν έχεις τον ηλιομήρα. Για κάποιους βλέπω ότι ίσως να υπάρχουν κάποια οικονομικά προβληματάκια, ίσως να μου είσαι λίγο μέσα στα οικονομικά σου. Για κάποιους άλλους βλέπω ότι ίσως να κάνετε κάποια μετακόμιση, κάποια μετακίνηση, η οποία έτσι από ό,τι φαίνεται εδώ ίσως να είναι αναγκαία και όχι τόσο επιθυμητή. Βλέπω ότι κάποιος φεύγει, βλέπω ότι μου λες ξεκάθαρα ότι κάτι χάνεις, ότι είσαι με λίγα και καλά, ότι ξαφνικά νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο κρύο και στην παγωνιά και στο σπιτάκι του σκύλου. Γενικά όλο αυτό φαίνεται ότι σε επηρεάζει σε επίπεδο επιθυμίας και όχι τόσο σε συναισθηματικό επίπεδο. Δηλαδή στην αρχή φαίνεται ότι το κεφάλι σου πηγαίνει κάπως κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ίσως να υπάρξει και έξτρα, πέρα από ψυχολογική κούραση που φαίνεται αυτό εδώ, ίσως να υπάρξει και έξτρα πρακτική κούραση για κάποιον λόγο, κάποια τρεξίματα παραπάνω. Μου φαίνεται ότι έχεις μια ελαφριά απογοήτευση και μια ελαφριά απελπισία. Δηλαδή εκεί τις πρώτες 4-5 με 10 μέρες Οκτωβρίου κάπως μου δείχνεις ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα, ιδανικά. Ξαναλέω, όλο αυτό δεν είναι ότι σε θλίβει ακριβώς, δηλαδή δεν πονάει η καρδούλα σου, αλλά πονάνε οι πλάτες σου, πονάνε η τσέπη σου. Δεν ξέρεις άμα θα τα καταφέρει, σου φαίνονται όλα παλούκια. Για κάποιο λόγο νιώθεις ότι έχεις μια ανάγκη να συρρικνωθείς. Και για πολλούς είναι τα θέματα οικονομικοπρακτικά, η έλλειψη αυτή. Τέλος πάντων, μπορεί και κάποιος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή σας και να αναρωτιέστε πώς θα τη βγάλετε, ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο, να φεύγει ο συγκάτοικος ή η συγκάτοικό σας, να είστε φοιτητής ή φοιτήτρια και να πρέπει να φύγετε από το πατρικό σας για να συνεχίσετε τις σπουδές σας, να πηγαίνετε πρώτη φορά φοιτητές, επίσης και αυτό, να χρειάζεται να αλλάξετε σπίτι, να ξενικιάσετε και να πάτε σε ένα άλλο σπίτι που δεν θεωρείτε ότι είναι και τόσο ωραίο και καλό όσο το προηγούμενο. Σου λέω, κάπως μια χασούρα. Βέβαια μετά προσπαθείς να τα βάλεις λίγο πιο ψύχρεμα σε μια σειρά. Για πολλούς μου βγάζει μετακίνηση, μετακόμιση, να ξέρετε. Πάρα πολλούς δηλαδή Παρθένους εδώ πέρα. Anyway, βγαίνετε από τη βολή σας μου λέει. Όμως εντάξει, μετά το βρίσκετε κάπου μέσα, σας συνειδητοποιείτε και από μόνοι σας ή από μόνοι σας ότι όλη αυτή η πίεση δεν βγάζει πουθενά. Οπότε μου δείχνει ότι θα δώσετε μετά χρόνο λίγο στον εαυτό σας να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Δεν θα φύγει απολύτως το συναίσθημα της χασούρας που είχατε νωρίτερα. Νιώθω ότι θα μπορέσετε να αποκτήσετε περισσότερη ψυχραιμία και να εμπιστευτείτε ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Θα σας βοηθήσει και το συγκεκριμένο ρίξιμο ούτως ή άλλως. Νιώθω ότι θα πάρετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, να ξεκουραστείτε ψυχικά και σωματικά. Νιώθω όμως ότι μετά από αυτή την ψυχική και τη σωματική ξεκούραση ίσως να βιώσετε και τη συναισθηματική έλλειψη των πραγμάτων. Να το βιώσετε δηλαδή λίγο πιο βαθιά και σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να περάσει από όλα τα πρίσματα για να μπορέσεις εσύ να το καθαρίσεις, να το εξαγνίσεις, να το θεραπεύσεις, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι σε βλέπω, δηλαδή αυτό, η έννοια απογοήτευση και έλλειψη είναι πολύ έτσι κύριες στο ρίξιμό σου, αλλά πάλι καλά με έναν τρόπο που δεν σε βλέπω να λυγίζεις στην πραγματικότητα. Ή μάλλον ακόμα και αν λυγίζεις δεν σπάς. Λέει το νιώθω ότι εδώ πέρα τα δόντια σου είναι σφιγμένα και περνάς μέσα από αυτό με αξιοπρέπεια, ό,τι και να είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ κακό, όπως μια πολύ μεγάλη προδοσία. Αλλά σου λέω, σε βγάζει εντελώς η όλη κατάσταση από τη βολή σου. Νιώθεις ότι βιώνεις μια πρακτική αστάθεια η οποία μεταφράζεται σε ψυχική αστάθεια και στην πορεία γίνεται συναισθηματική αστάθεια, δηλαδή αλχημίζεται όπως είναι το λογικό να συμβεί. Αυτό που δεν ξέρεις όμως, Παρθένε, και το πιο γαμάτο, είναι ότι θα περάσεις τέλεια στο τέλος, δηλαδή ούτε που το φαντάζεσαι και δεν ξέρω κι εγώ πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Φαίνεται λοιπόν ότι θα παρτάρεις πάρα πολύ άγρια, πάρα πολύ άσχημα, ξαφνικά. Φαίνεται ότι ανοίγουν ορίζοντες για σένα, φαίνονται για πολλούς ότι υπάρχουν νέες γνωριμίες που παίζουν ρόλο, υπάρχει μια νέα ανέργεια οπωσδήποτε που σε συνεπέρνει δική σου εσωτερική και ξαφνικά όλο αυτό που είχες πάθει πιο πριν μεταφράζεται σε απόλυτη δημιουργικότητα και μου λες ότι εγώ έχω ό,τι χρειάζομαι. Και πρόσεξε, δεν είναι ότι αποκτάς κάτι παραπάνω, πέρα από τις κοινωνικές αυτές επαφές που θα σε φτιάξουν πάρα πολύ. Γενικότερα θα νιώθεις ότι κοίτα να δεις, έχω και πάλι μια βάση, δεν έχω πέσει κάτω από τη βάση μου, έχω όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσω τη ζωή μου και να δημιουργήσω ακόμα περισσότερα πράγματα. Καμία σχέση σου λέω, η μιζέρια με την οποία μου ξεκινάς στην αρχή, με τον ενθουσιασμό, με τη δημιουργικότητα, με τη φαντασία, με την όρεξη που μου βγάζει στο τέλος, εντάξει. Φαίνεται ότι για πολλούς από εσάς ίσως να σας καταλάβουν και οι φίλοι σας ή οι φίλες σας και να έρθουν να σας μαζέψουν και ξαφνικά να θυμηθείς και πάλι ότι η ζωή είναι πολύ ωραία. Για κάποιους ακόμα μου δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει και ένα ερωτικό ενδιαφέρον ή και μια συμφιλίωση με ένα άτομο το οποίο ένιωθες επίσης ότι δεν υπήρχε στη ζωή σου τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, που ίσως τα πράγματα να είχαν παγώσει λίγο μεταξύ σας, χωρίς να σου λέω ότι αυτό το άτομο και μόνο είναι ο βασικός λόγος που εσύ μου ταράζεσαι. Οκ. Αλλά μου δείχνει γενικότερα συναισθηματικές καταστάσεις εδώ στο τέλος που θα παίξουν ρόλο και θα σου ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση και την όρεξη για ζωή, το ηθικό, το ανήθικο. Πολύ θα γουστάρεις, σου λέω. Βλέπω και ραντεβού για κάποιους, όπως σας είπα. Σου λέω, στο τέλος επιταχύνει πάρα πολύ η ενέργεια. Εσύ πιο πριν ζεις και βιώνεις την απόλυτη απελπισία και μετά γυρνάει εντελώς του το μπιφτέκι μόνο του. Και μου έχει πει διάφορα πράγματα τα οποία ελπίζω να προλάβω να σου πω. Ξέρεις τι, λοιπόν, θα σας πω όπως σχεδόν κάθε φορά κάνω ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι για όλους και δεν σας το λέω γιατί για αυτούς μόνο που, για τους οποίους είναι. Το λέω για να καταλάβετε ποια είναι η ενέργεια εδώ. Φαντάσου τώρα εσύ ένα άτομο που είναι πρώτη φορά φοιτητής και φεύγει να πάει πρώτη φορά να μείνει μόνος του. Έχει πάρει το γραφείο του, έχει πάρει τις βαλίτσες του, έχει φύγει μόνος του, είχε πάει και μια-δυο-τρεις πιο πριν να γεμίσει το σπίτι πράγματα και έχει μείνει τώρα μόνος του στα κτέλ και περιμένει, δεν ξέρει άμα θα του βγαίνουν τα λεφτά, δεν θα τον προσέχει η μάνα του πια, ποιος θα καθαρίζει το σπίτι καμία σχέση, θα είναι μόνος του και μόνη της, αυτά σκέφτεται. Παναγιά μου πώς θα τα καταφέρω, ξεκινάει και τη σχολή, αναγκαστικά και μη μένει μόνος του ή μόνη της, οπότε έχει περισσότερο χρόνο να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει. Νιώθει και πάλι ότι Παναγία μου πώς θα βγει η φάση αυτή, δεν μου αρέσει καθόλου. Και μετά ξαφνικά ένα άτομο γνωρίζει, μπαίνει σε μια παρέα και η ζωή γίνεται τελείως διαφορετική. Κάθε 2-3 μήνες είναι μαζί, το άτομο αυτό αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του, αρχίζει και κανονίζει το ίδιο εξόδους με τους καινούριους του φίλους, έχουν τέσει πάρα πολύ σαν παρέα, επιτραπέζια, το ένα, το άλλο. Εμφανίζεται και ο Τάκης, ο φίλος του Μάκη, της πέφτει το σαγόνι και γενικότερα όλο αυτό. Κατάλαβες, ούτε εσύ είτε το περιμένεις τι καλά που θα γυρίσουν τα πράγματα και προς όφελός σου. Κάποιος άλλος από εσάς μπορεί να μπει σε μια καινούργια δουλειά από εκεί που πιο πριν είχε λογαριασμούς, ρουρού τσουτσού. Κάποιος άλλος μπορεί να αλλάζει σπίτι, να φεύγει από το σπίτι και να πηγαίνει σε ένα άλλο σπίτι που τελικά η πολυκατοικία που πήγαινε και γαμώ τα παιδιά μέσα με κάποιον τρόπο και ταιριάζουν κατευθείαν με τον από πάνω όροφο και από εκεί που δεν είχε καν φίλους τώρα έχει σχεδόν σαν οικογένεια. Κατάλαβες, θα μας πω, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γυρνάει από μόνο του τούμπα του μπιφτέκι, δηλαδή εσύ θα τη βιώσεις αυτή την αστάθεια. Αλλά τελικά όταν κάτσει η μπίλια, θα κάτσει καλά η μπίλια. Εντάξει, αυτό να κρατάς εσύ μέσα σου. Γι' αυτό βιώνεις την αστάθεια, γι' αυτό κουνιούνται τα πάντα. Και γι' αυτό βιώνεις και αυτές τις αλλαγές. Ή για παράδειγμα, έχει φύγει, φεύγει τώρα ο συγκάτοικός σου. Γιατί δεν δουλεύει πια εκεί που δούλευε. Άλλαξε δουλειά και δεν τον βολεύει πια το σπίτι. Και είσαι εσύ 1-2 μήνες και ψάχνεις ένα συγκάτοικο της προκοπής και δεν βρίσκεις κανέναν. Και εκεί που όλο το πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται απογοήτευση και απελπισία, τσουκ! Νάτος ο απόλυτος ο συγκάτοικος που ταιριάζεται απολύτως τέλεια σε όλα. Να, πάρτα. Σου λέω στο τέλος του μήνα θα νιώθεις ότι, δηλαδή η έλλειψη χωρίς να έχει αποκτηθεί τίποτα παραπάνω, θα γίνει ξαφνικά έχω όλους τους πόρους για να κάνω παπάδες. Όχι για να κάνω τσούκου τσούκου κανένα βηματάκι προς το μέλλον μου. Όχι. Για να κάνω παπάδες. Για να μεγαλουργήσω. Παρθένε. Εντάξει. Λοιπόν. Οπότε κουράγιο και μην ανησυχείς, μαζί εδώ πέρα είμαστε. Μαζί θα το ξεπεράσουμε, το ξέρεις ότι οι ενέργειες κάνουν κολοτούμπες, έτσι κολοτούμπες κάνει και η δικιά σου η ενέργεια αυτή τη φορά. Αλλά στο τέλος όλο αυτό στέφεται με απόλυτη επιτυχία, με ενθουσιασμό, με χαρά και εμένα με κάνει πολύ χαρούμενη που βλέπω ότι τουλάχιστον 1-2 άτομα γύρω σου στο τέλος του μήνα θα είναι άτομα τα οποία θέλεις να είναι κοντά σου. Και περνάς τέλεια μαζί τους και κάνουν τη ζωή σου διαφορετική. Και φυσικά εννοείται ότι βλέπω και κολλητούς, κολλητές, φιλικά επίπεδα, νέες γνωριμίες, που μας ανοίγουν ορίζοντες και μας κάνουν και εμάς να θέλουμε να ανοίξουμε περισσότερο τα φτερά μας πιο αυθεντικά στη ζωή σου, λέω. Άστορα, ενεργιάρα, δεν υπάρχει. Μας ξεκινάει λίγο μέσα στην πίκρα, αλλά μετά γίνεται γλυκά. Solitude, in silence, peace prevails. Μοναξιά, μοναχικότητα. Στην ηρεμία, λέει, στην ησυχία, στην σιωπή. Η ειρήνη κυριαρχεί. Αυτό βλέπουμε και για σένα τον πρώτο καιρό, γιατί φαίνεται ότι δεν θες να γίνεις και βάρος. Δηλαδή όλο αυτό οι περισσότεροι από εσάς το τραβάτε κυρίως μόνοι σας, μέσα σας. Ίσως να μην πείτε στους άλλους ανθρώπους πώς βιώνετε τη συγκεκριμένη αλλαγή, τη συγκεκριμένη κατάσταση. Τις δυσκολίες που νιώθετε ότι υπάρχουν στον εαυτό, στην πορεία σας, τις οποίες όμως σου λέω ξεκάθαρα ξεπερνάς. Και παίζει και το σύμπαν, βάζει και το σύμπαν το χεράκι του, αλλά παίζεις ρόλο και εσύ που περπατάς ψύχραμα μέσα από όλο αυτό. Εντάξει, ακόμα και να βιώνεις όλα αυτά τα συναισθήματα, ακόμα και να βιώνεις όλη αυτή την αστάθεια, ακόμα και να βιώνεις όλη αυτή την εγκατάλειψη, το περνάς, το βιώνεις σαν ρόγιαλτη, ρε παιδί μου, σαν άρχοντα, σαν αρχόντισσα, το βιώνεις αρχοντικά, το βιώνεις ψύχραμα με ψηλά το κεφάλι. Κανείς δεν ξέρει. Passion and pleasure, savor your life. Πάθος, λέει, και ευχαρίστηση, απόλαυσε τη ζωή σου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι θα κάνεις. Από εκεί που περνάς στην αρχή δύσκολα, μετά φαίνεται ότι βρίσκεις τον τρόπο, τους πόρους, τους ανθρώπους, τις ιδέες, οι οποίες σε βοηθούν να απολαύσεις τη ζωή σου, οπότε η ζωή θα γίνει ξανά απολαυστική. Αυτό θέλω να σου πω εγώ. Μπορείς να μου απογοητευτείς και μπορείς να μου απελπιστείς λιγάκι μέχρι εκεί που χρειάζεται για να βιώσουμε αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα και να μπορέσουμε να τα αλχημίσουμε και να μπορέσουμε μετά να το χαρούμε και τόσο πολύ, γιατί χωρίς την πίκρα τι θα ήταν η χαρά μετά, εντάξει. Οπότε φάει την πίκρα σου, δεν πειράζει. Εδώ πέρα έχουμε βγάλει και το Four of Swords, δηλαδή δεν γίνεται και εισμάτιν. 1, 2, 3 αλήθειες για τον εαυτό σου θα τις μάθεις. Παίζει ρόλο αυτή η διαδικασία για να μπορέσεις εσύ μετά να βιώσεις την ενέργεια του μάγου, του δημιουργού. Εντάξει. Την ώρα που όλα εδώ νιώθεις ότι μέσα εισαγωγικά καταστρέφονται, γιατί δεν βλέπω και την πιο μεγάλη καταστροφή του κόσμου, εντάξει. Την ώρα που νιώθεις ότι τα πράγματα καταστρέφονται, συνειδητοποιείς μέσα σε όλα αυτά ότι εσύ μπορείς να είσαι ο δημιουργός των πάντων και πάλι. Σου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Λοιπόν, τα πράγματα θα ισορροπήσουν πάρα πολύ σύντομα και με έναν τρόπο τελείως απροσδόκητο, να ξέρεις. Εντάξει, πέρα από κάθε φαντασία. Λοιπόν, σου τα εύχομαι όλα αυτά που είδαμε. Εντάξει, τα πρώτα και να μην τα βιώσεις με τέτοια ένταση, δεν θα στεναχωρηθώ πολύ. Μην ξεχάσεις να κάνεις like αν σου άρεσε αυτό το βίντεο. Επίσης κάνε subscribe, comment και share. Να δεις ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη. Και τσέκαρε και μία και τα ερωτικά σου. Έχω ήδη ανεβάσει ερωτικές προβλέψεις για να ξέρεις για το διάστημα που διανύουμε. Λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Καλό σου μήνα και bye!